Το Dragon Ball GT από άποψη ακροαματικότητας είχε πέσει, μιας και δεν υπήρχε ένα γενικό προσχέδιο για την ιστορία. Η αρχική ιδέα ήταν η σειρά να γυρίσει τις ρίζες της, με την ελπίδα ότι η πλοκή θα βρει το δρόμο της φυσικά. Δυστυχώς, το ταξίδι στο διάστημα δεν είχε τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα σε ακροαματικότητα. Έτσι, στα γρήγορα η Toei αναγκάστηκε να επαναφέρει στοιχεία από την προηγούμενη της σειρά, το Dragon Ball Z. Οι Super Saiyans επέστρεψαν, οι μάχες σχεδιάζονταν ξανά σαν αναμετρήσεις δύο ατόμων, οι σύντομες περιπέτειες σαν μερικά επεισόδια άλλαξαν σε μεγαλύτερες ιστορίες, με έναν κύριο Κρό αντίπαλο. Και φυσικά, οι χαρακτήρες μας επέστρεψαν και επίσημα στη γη. Μετά από αυτό το σημείο δεν θα υπάρξει άλλο διαστημικό ταξίδι για την αναζήτηση των Dragon Balls. Και γενικότερα δεν θα ξαναδούμε το διάστημα, μιας και όλες οι ιστορίες θα συνεχιστούν στη γη. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν ήταν αρκετό. Υπήρχε ένα άτομο που εξαιτίας του όλος ο κόσμος φαινόταν απογοητευμένος. Έτσι η Toei ανάθεσε στο σχεδιαστή χαρακτήρων της σειράς, τον Κατσουγιώση Νακάτσουρου, να σχεδιάσει ένα νέο σχέδιο για τον Goku, το οποίο θα εξυπηρετούσε τους πάντες. Και τους old school fans, αλλά και τους μικρότερους. Ο Νακάτσουρο όμως δεν είχε ιδέα πως θα σχεδιάσει ένα νέο χαρακτήρα ή τι ακριβώς αυτός ο χαρακτήρας θα κάνει. Και λέω εγώ, δεν θα ήταν πολύ πιο εύκολο αν μπορούσε να πάρει τηλέφωνο τον Σογκόκου και να τον ρωτήσει τι θέλει? Το καβλί μου, άντε γεια! Τι εννοείται ότι ο Γκόκου δεν έχει τηλέφωνο? Ο Γκόκου είχε τα πάντα. Γραφείο, σταγόνες για τα μάτια, τάπες, ψυγεία, λαχανικά, τηγανιτές πατάτες, μάσκες COVID και ναι, ένα τηλέφωνο. Συγκεκριμένα, το Dragon Ball Z Atsumare Goku Wardo. Ένα παιχνίδι που ήταν διαθέσιμο για το Terebiko. Μια κονσόλα που χρησιμοποιούσε VHS κασέτες και ένα τηλέφωνο, συνδεόταν με την τηλεόραση και πολλά μεγάλα anime franchises είχαν τίτλους σε αυτήν. Αχ, 80s και 90s. Κάνατε ό,τι θέλατε. Σας λατρεύω. Το Dragon Ball, το Super Mario, το Sailor Moon, ακόμη και ο motherfucking ψωμάνθρωπος! Έχουμε τσουρέκι με σοκολάτα, τσουρέκι με κρέμα, τσουρέκι με μαρμελάδα, τσουρέκι με... Η κονσόλα ήταν πολύ απλή. Αποτελούνταν από ένα ακουστικό και τέσσερα κουμπιά. Ενώ παίζονταν μια ταινία στην τηλεόραση, οι χαρακτήρες σε καλούσαν στο τηλέφωνο και σου ζητούσαν να απαντήσεις ερωτήσεις να τους βοηθήσεις σε quiz. Όπως καταλαβαίνετε, η κονσόλα δεν είχε μεγάλη διάρκεια ζωής. Αν και κυκλοφόρησε ακόμη και στην Αμερική μέσω της Mattel, η αλήθεια είναι ότι τα μεγάλα anime franchises που είχε δεν την ακολούθησαν στο ταξίδι της στη Δύση. Το Atsumare World ακολουθεί τον Goku, τον Gohan, τον Trunks, τον Krillin και την Bulma, ενώ ταξιδεύουν μέσα στον χωροχρόνο, πιθανότατα καταστρέφοντας την πραγματικότητα μιας και έρχονται σε επαφή με τους παλιούς σε αυτούς, και η ιστορία λαμβάνει χώρα λίγο πριν τα Cell Games, αλλά πριν ο Goku και ο Gohan προπονηθούν στο δωμάτιο του χρόνου, αλλά αφού ο Goku θεραπεύτηκε από τον ιό. Δηλαδή φανταστείτε ότι με το που ο Goku πήγε στο Vegeta για το δωμάτιο του χρόνου, πήγε πρώτα σπίτι να ρίξει έναν ύπνο, πήγε να δει την Bulma και μετά γύρισε να τον πάρει να πάνε για προπόνηση. Και το gameplay αφορά τον Goku και τους φίλους του ανατακτά χρονικά διαστήματα να μας ρωτούν ερωτήσεις όπως... Και ολοκληρώνοντας με μια μάχη με το Cell, όπου αφού ο Goku το χτυπήσει, αποφασίζει να πάει πίσω στο μάγκα για να τους προκαλέσει στα Cell Games. Το βίντεο στο σχέδιο είναι... Έτσι, ο Goku ολοκληρώνει τις περιπέτειές του ως τηλεφωνήτρια του ΟΤΕ, βάζει την εμπειρία στο βιογραφικό του ώστε να φαίνεται ότι μετά το πτυχίο του δεν τον έπαιζε ενώ έψαχνε κανονική δουλειά, και ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα. Αλλά να πω την αλήθεια, νομίζω ότι κάτι ξέχασα. Α, ναι! Πίσω στο...